Ο Μάνος είναι 25 ετών και ζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος πανεπιστημιακής σχολής, μιλάει δύο ξένες γλώσσες και έχει πιστοποίηση υπολογιστών. Στην αναζήτηση του για δουλειά, μια εταιρεία τον επέλεξε και μάλιστα έφτασε στους δύο τελευταίους υποψήφιους. Όταν ερωτήθηκε πού μένει, εκείνος δεν το έκρυψε. Πέρασαν ήδη 4 μήνες από τότε. Συνεχίζει να είναι άνεργος και να αντιμετωπίζει τις ίδιες αντιδράσεις. Ο Μάνος μεγάλωσε και ζει στον Δευροπόταμο. Είναι Ρωμά. Αυτό που στεναχωρεί τον Κωνσταντίνο είναι που όσο και να παλεύει με τους συνομιλίκους του για να αλλάξουν τα κακώς κείμενα αυτού του κόσμου, φαίνεται ότι δεν τους ακούει κανείς. Και αν αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να βρουν τις ευκαιρίες που τους αξίζουν, πώς θα το κάνει εκείνος ο νέος που βλέπει ο Κωνσταντίνος κάθε απόγευμα αργά να επιστρέφει σπίτι του, ταλαιπωρημένος, μέσα στις μουτζούρες? Ο νέος δεν είναι μέλος Δημοτικού Συμβουλίου Νέων. Ο Κωνσταντίνος είναι. Η Σαάνα συμμετείχε σε θεατρικές παραστάσεις και εκπροσωπούσε τους εφήβους της περιοχής, μέχρι που ξέσπασε ο πόλεμος στη Συρία. Ήρθε στην Ελλάδα και η εξωστρέφειά της έγινε εσωστρέφεια. Μέχρι που βρήκε ένα θεατρικό εργαστήρι στην περιοχή της, όπου πήγε και έγινε μέλος μιας ομάδας που την δέχτηκε με χαρά. Δυστυχώς σε αυτή την ομάδα μιλούσαν μόνο ελληνικά και η Σαάνα δυσκολευόταν να συμμετάσχει όπως οι υπόλοιποι. Η Σαάνα ακόμα παλεύει να ενσωματωθεί στην κοινωνία. Οι ιστορίες που άκουσα με συγκίνησαν, με άγγιξαν. Οι ιστορίες που ακούσα με έκαναν να καταλάβω ότι στη ζωή δεν είναι όλα ρόδινα και ότι η διαφορετικότητα που θα έπρεπε να είναι κάτι που μας κάνει ξεχωριστούς, στην πραγματικότητα μας διχάζει περισσότερο. Αισθάνθηκα ότι σκέψεις που μου δημιούργησαν οι συγκεκριμένες ιστορίες και συναισθήματα, πολύ πιθανόν να τα μοιράζομαι με το άτομο που βρίσκεται πίσω από τον τοίχο. Για να πω την αλήθεια, η πρώτη ιστορία με έκανε να νιώσω πολλά αρνητικά συναισθήματα, γιατί ταυτίστηκα στην ουσία, γιατί θα μπορούσα να είμαι στη θέση του παιδιού αυτού. Όταν έβγαλα συγκεκριμένα τη λέξη καλοσύνη σε ένα σημείο και συνειδητοποίησα ότι ένας άλλος άνθρωπος που δεν ήξερα μέχρι πρότινος ότι βρίσκεται εκεί πέρα, είχε βγάλει ακριβώς την ίδια λέξη με μένα, στην ακριβώς ίδια ιστορία. Πιστεύω ότι το πρόβλημα για τη συμμετοχή όλων των νέων στα δημοτικά συμβούλια εξακολουθεί να είναι το γεγονός ότι χρειάζονται περισσότερη στήριξη από την κοινωνία για να συμμετέχουν στα κοινά. Η συμμετοχή μπορεί να δυναμώσει διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη δύναμη και μπορείς να κάνεις πράγματα από αυτό. Η παρουσία νέων από πολλές και διαφορετικές κοινωνικές ομάδες μπορεί να σπάσει τα στερεότυπα. Σαφώς και μπορεί να αλλάξει την οτροπία ο θεσμός των Δημοτικών Συμβουλίων σε άτομα που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Αρκεί να υπάρχει η συμπερίληψη, αυτό που λέγαμε, ότι άνθρωποι που προερχόμενοι από διαφορετικές κουλτούρες να συμμετέχουν και να έχουν φωνή. Η συμμετοχή των νέων στα κοινά σίγουρα μπορεί να ενδυναμώσει τις κοινωνικές ομάδες, γιατί οι νέοι μπορούν να μοιραστούν τις ανάγκες και τα προβλήματα των κοινοτήτων τους. Έχουμε κουραστεί πλέον με τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις για συγκεκριμένα πράγματα, οπότε μία αλλαγή είναι επιτακτική ανάγκη, θεωρώ. Μαζί μπορούμε πάντα να καταφέρουμε περισσότερα και να ακουστούμε.